<Σιουσια> Καλησπέρα, παιδιά. Τσεκ τεχνώνω. Κόσα εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα πακέτο που έφτασε από Gearbest. Το βλέπετε μπροστά σα. Περιέχει τρία πραγματάκια. Δύο δικά μου, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, και ένα τη κοπέλα μου, τα οποία παρήγγυλα και πλήρωσα πριν από καμιά 49 μέρε. Άρχισαν να έρθουν. Άρχισαν γύρω στι 10 μερούλε να φτάσουν εδώ πέρα, και υποθέτω την όλη διαδικασία με τα τελωνία. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου ζήτησαν ευτυχώ να πληρώσω κάποιο τριευράκι ή κάτι εξτρά από ό,τι έχετε ακούσει και τον τελευταίο καιρό, οπότε ήρθε σε μένα free. NL posting έβαλα, ζήτησα να το κάνουν Marcus give Low Cost, οπότε έφτασε χωρίς να πληρώσω κάτι εξτρά. Σας λέω την εμπειρία μου και έτσι είναι. Ε, αν τα ανοίξουμε όμως να δούμε τι έχει μέσα, καθυστέρησε πάρα πολύ. Το περίμενα γιατί το χρειαζόμουν το συγκεκριμένο πραγματάκι που έχω παραγγείλει ένα από τα τρία νομίζω. Το, το χρειαζόμουν απελπισμένα γιατί προέκυψαν κάποια πραγματάκια, κάποια θεματάκια και ήθελα να το χρησιμοποιήσω. Θα σας δείξω όμως. Ας ξεκινήσουμε ένα-ένα τα πακέτα. Το πρώτο πράγμα που βγάζω είναι ένα ποντίκι. Το συγκεκριμένο ποντίκι είναι από τα πιο φθηνά σύρματα mouse που έχω βρει στο Gearbest. Το πλήρωσα κοντά στα 5 ευρώ αν θυμάμαι καλά. Και το πήρα κυρίω γιατί είναι ασύρματο. Ήθελα ένα σύρματο ποντική, αλλά όχι για τον υπολογιστή που χρησιμοποιώ. Ήθελα ένα σύρματο ποντική για να το χρησιμοποιώ με το Raspberry Pi. Γιατί δεν με βολεύει να βάζω ούτε με καλώδιο ποντίκι ούτε οτιδήποτε. Οπότε έψαχνα να βρω κάτι οικονομικό, φθηνό θα σα τα ανοίξω κιόλα εδώ να το δούμε. 2,4 GHz είναι ο δείκτη. Εάν ψάχνετε κάτι μικρό, οικονομικό και φθηνό, λέει από 1000 έω 2000 dpi, 1600 γράφει πάνω. Δεν νομίζω ότι σε Raspberry Pi και σε RetroPi και σε 1002 λειτουργικά Linux που θα φορέσω μέσα θα έχω τόσο μεγάλο θέμα. Οπότε κομπλέ. Δεν πρόκειται να παίζω τρομερά παιχνίδια σε Linux, οπότε για τη δουλειά που το ήθελα νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο. Και σε ξαναλέω, είναι τέρμα χώμα η τιμή του. Ποτέ δεν μ' να παρεμπιπτώ τους αυτές τις συσκευασίες. Έρχεται το ποντίκι και ο δέκτης του συνδέεται πάνω στον υπολογιστή ή πάνω στο πάι σας, πάνω οπουδήποτε. Ας δούμε όμως τι χαρτιά έχει και αν έχει driver ή κάτι κα... όχι, τίποτα. Αυτό πάει σκουπίδια Και να δούμε το ποντίκι αυτό καθε αυτό. Λοιπόν, το ποντίκι είναι αρκετά ελαφρύ Παίρνει από κάτω δύο αααα μπαταρίες, να σας δείξω κιόλας Όπως μπορείτε να δείτε και από κάτω Εδώ βλέπουμε τον αισθητήρα του Optical είναι, λέει κάπου, μισό λεπτάκι Economic λέει, δεν λέει αν είναι Laser ή Optical, φαντάζομαι ότι είναι Optical Το συγκεκριμένο, ούτε και μέσα στο site τα έλεγε συγκεκριμένα, αλλά Δεν μας πολύ ενδιαφέρει κιόλας Προσωπικά δεν με πολύ ενδιαφέρει κιόλα. Βλέπουμε έναν διακόπτη από κάτω. On off, προφανώ για να αγγίγει και να κλείνει το ποντίκι. Χρήσιμο είναι για να μην γκέιτ από μπαταρία. Αρκεί να μην το ξεχνά βέβαια. Έχει δύο buttons στο πλάι. Στοιχειώδη, αλλά τα χρειάζεσαι, φαντάζομαι. Φαίνεται σαν κούφιο κου... είναι ένα κουφάρι στην ουσία. Αν τώρα με τι μπαταρίε είναι αρκετά, αλλά Τώρα που δεν έχει και τις μπαταρίες είναι αρκετά ελαφρύ και φαίνεται σαν να είναι εντελώς σκούφιο που έτσι θα είναι. Φαίνεται λίγο ψευτούρα να πω την αλήθεια. Αλλά σα σας ξαναλέω οι απαιτήσει μου το συγκεκριμένο δεν είναι τρομερές. Ε, θέλω, εδώ βλέπουμε να αλλάζει τα CPI προφανώς. Μια ροδέλα υποτυπώδης. Εντάξει. Και δεν έχει κάτι άλλο, grip δεξιά, grip αριστερά, πλαστικό είναι, δεν είναι ενσωματωμένο, χαραγμένο πάνω στο καλούπι του πλαστικού, δεν είναι super special ελληνικό, δεν έχει νεοπριν, δεν έχει τίποτα. Εδώ πέρα βλέπουμε το logo, είναι λίγο cool πάντως μπορώ να πω. Τα click του, ικανοποιητικά. Και πάλι σας ξαναλέω, είναι ένα οικονομικό mouse, σε τιμή ξεφτύλα θα το έλεγα βασικά. Και αυτό για μια απ τη βασική διεργασία για να κάνω τη δουλειά μου με το πάει όσο καλύτερα γίνεται χωρίς πολλά πολλά. Τσεκάρετε το, στην περιγραφή θα έχω link και για αυτό και για τα υπόλοιπα αντικείμενα που θα δείτε στο συγκεκριμένο από το Gearbest. Σας λέω από τώρα ότι θα έχω ένα affiliate και αυτό κυρίως γίνεται εάν θέλετε με κάποια αγορά σας να βοηθήσετε το Check Now, το κανάλι, να μπορέσω να ανανεώνω συχνά πυκνά τον εξοπλισμό που και τα πραγματάκια κυρίως που βλέπετε το μέσα. Για να δούμε και τι άλλο έχει μέσα. Η Leaf, Head 5 PCs. Τι είναι αυτό, πριν από καιρό, εσείς δεν το έχετε δει εδώ στο κανάλι και αυτό θεώρησα γιατί δεν ήθελα να δείξω κάτι τέτοιο, τουλάχιστον εκείνη την περίοδο και νομίζω και μέχρι τώρα. Ε, η κοπέλα μου είχε δει, ειχε να ένα μαρκάρι, ένα e-leaf ε, ηλεκτρονικό τσιγάρο και τη το παρήγγειλα από εκείνα. Ήρθε, η τιμή του ήταν γύρω στα 30 ευρώ, είναι πολύ γνωστό. Θα σα βάλω φωτογραφία εδώ πάνω και επειδή δεν είχε μπαταρίε και αυτά, πήγε σε ένα κατάστημα εδώ στη Θεσσαλονίκη όπου είναι και το εξοπλίσανε όλα κομπλέ και νομίζω ότι. Τώρα δεν ξέρω και πώ λέγονται αυτά, νομίζω είναι αντιστάσει, θα το δούμε. Ε, Καίγονται συχνά αρκετά γρήγορα οι αντιστάσει από πάνω, οι κεφαλέ στο καλό. Δεν έχω ιδέα από τσιγάρα, από ηλεκτρονικά τσιγάρα. Αυτό εδώ το πράγμα είναι. Τι ε, πήρα αυτό εδώ το πραγματάκι για να τα αντικαθιστά όταν χαλάνε. Αντιστάσει, θα σα γελάσω. Δεν έχω καμία σχέση με το ηλεκτρονικό τσιγάρο και δεν ξέρω αν θα ήθελα να εμπλακώ όλο αυτό. Τέλο πάντων, μπήκα στο τέτοιο, επειδή είναι πιο οικονομικά τουλάχιστον από εκεί. Ήρθε, έφτασε αυτό και θα το τσιμπήσει λογικά τώρα σε λίγε μέρε που θα πάω στη Θεσσαλονίκη. Οπότε. Ναι, έρχεται. Τσεκάρετε, το δεν ξέρω, θα σα το βάλω αν ασχολείστε και έχει το συγκεκριμένο επειδή έχω δει ότι η Ελλάδα είναι αρκετά γνωστό το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό τσιγάρο και έχει αρκετέ κριτικέ καλέ. Εγώ θα σα το βάλω στην περιγραφή να τα βρείτε σε περίπτωση που ψαχνόταν και αναρωτιόσασταν πού θα βρείτε συγκεκριμένα ανταλλακτικά. Τώρα από εκεί και πέρα εσεί ξέρετε καλύτερα τι είναι, τι δεν είναι όλα αυτά περί ηλεκτρονικού τσιγάρου, και πάμε σε αυτό που εγώ βασικά σε αυτό για το οποίο έγινε η παραγγελία γιατί τα άλλα μπήκαν σπόντα μέσα, όπω καταλάβατε. Ήταν αυτό εδώ. Και τι άλλο έχει, κάτσε. Μισό λεπτό. Α, ναι, έχει και αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά χρήσιμο, κυρίως όταν έχετε τηλεοράσεις ή οθόνες, να το θέσω πιο σωστά, οι οποίες έχουν πολύ περιορισμένη πλάτη πίσω για το HDMI. Το βάζεις στο κουμπώνι και το βγάζει από το πλάι μην το γελάτε, είναι απλό, είναι ευθυνό, κάνει γύρω στα 60 με 90 -κάτι λεπτά, δεν θυμάμαι τώρα πάνω κάτω τιμή, αλλά σίγουρα είναι κάτω από 1 ευρώ η τιμή του, τουλάχιστον όταν το αγόρασα εγώ. Νομίζω συχνά πυκνά βγαίνει και στις προσφορές του Gearbest που είναι τιμές κάτω από 1 δολάριο, το σας έχω λίγο και από αυτό και είναι χρήσιμο γιατί ας πούμε η οθόνη μία που έχω έχει δύο, δύο, HDMI εξόδους, οι οποίες όταν εγώ πάω να βάλω καλό δεν είναι τέρμα Πρέπει να την γύρω όλη μπροστά για να βάλω να βγάλω καλώδιο. Είναι σκέτη ταλαιπωρία. Και επίση διαπίστωσα ότι αν το καλώδιο το HDMI έχει χοντρό από αυτό που το κρατάνε πάνω, το πλαστικό του, δεν χωράει και μαγκώνει. Ειδικά από το TV Box, το ένα που έχω, ζοριζόμουν πάρα πολύ να το βάζω και να το βγάζω όλη την ώρα. Οπότε με αυτό εδώ, τάκ το βάζει, δημιουργεί 90 μοίρε γωνία και είσαι έτοιμο. Νομίζω ότι είναι υπερβολικά καλό. Γι' αυτό που θέλω κάνει και με το παραπάνω και θα πάρω μάλλον κι άλλο και μετά νιώσω που δεν πήρα και δεύτερο. Και πάμε τώρα γι' αυτό. Α, δεν είναι και το τρίτο της παραγγελίας. Η αλήθεια είναι και κάτι το οποίο με εκνευρίζει από τη στιγμή που πληρώνεις για αυτά εδώ. Θα ήθελα να έρχεται και μια τυπική απόδειξη. Αυτό είναι delivery list τι είχε μέσα. Αλλά καλό θα ήταν προσωπική άποψη ότι εντάξει θα συνέφερε όταν πληρώνεις κάτι να βλέπεις και τι μια αποδειξούλα. Λοιπόν, είναι... Ένα DVD το οποίο αυτό είχα πάρει. Δεν θυμάμαι αν είναι λευκό. Νομίζω είχα παραγγείλει μαύρο. Αλλά δεν είμαι σίγουρο αν ήταν λευκό ή μαύρο αυτό που παράγγειλα. Θα σα γελάσω θα σα πω ψέματα και δεν το θυμάμαι καν. Αλλά θυμάμαι ότι είχα παραγγείλει το DVD αυτό κυρίω γιατί είχαν έρθει κάποια παιχνίδια. Σα τα είχα δείξει τότε και την ημέρα που ήταν να βάλω εγώ να τα εγκαταστήσω για να παίξω στο τέτοιο. Γιατί ήταν τεράστια τα αρχεία τώρα, 40-50 GB που να κατεβάζω. Πέφτει το DVD, άρα το εξωτερικό που έχω, γιατί έχω εξωτερικό, είχα μάλλον. Και χτυπάει στο πάτωμα και σπάει μέσα τα δοντάκια που είχαν το mini, mini, mini USB ήταν το δέκτη που κουμπώνει πάνω την υποδοχή το τζακάκι το μικρό Προσπάθησα να το ανοίξω να το κολλήσω, δεν κατάφερα να κάνω κόλληση. Το έστειλα σε ένα φίλο μου, λέει ρε εσύ έτσι όπω έσπασε έχουν φύγει όλα τα τέτοια από πάνω, όλη, όλο το καλάι και δεν έχω που να πατήσει πάνω για να βάλω καινούριο καλάι να το φτιάξω. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να πάρω καινούριο. Στην Ελλάδα τα απλά έχω βρει τη LG, τη Asus με 20, 24, 25 ευρώ. Τόσο θα το βρείτε η Ελλάδα. Βάλτε και τα μεταφορικά, πάμε γύρω από 25 και πάνω. Τουλάχιστον για λίμνο, αν δεν το βρείτε σε κατάστημα, μένα ένα μου έρχονται με τα μεταφορικά ψηλά. Το συγκεκριμένο είναι USB 3. Στην Ελλάδα στην ίδια τιμή θα βρει με USB 2. USB 3 πάει από όλη το κασέ. Και ψαχνά και λέω ρε γάμο το, Είχα 2 δυο λέω τώρα ποιο να πάρω. Πήρα ένα που μου φαινόταν τουλάχιστον αισθητικά όμορφο. η αλήθεια είναι ότι το μαύρο φαινόταν πιο ωραίο. Τώρα είναι μαύρο, δεν είναι. Κινέζικα λέει έξι έξω έξω. Μακάο, μακό, δεν θυμάμαι πώ λεγόταν η τέτοια. Εδώ πέρα δεν λέει και πουθενά. Έχει όμω αγγλικά από το πλάι. Εντάξει. Λέει ότι είναι για διάφορα συστήματα compatible. Πάμε να το δούμε όμω. Είναι αρκετά συμπαγέ το πακέτο. Είναι κάτι το οποίο το κοροϊδεύουμε, το γελάμε μέχρι να έρθει η ώρα να το χρειαστεί. Ε, και εγώ δεν χρησιμοποιώ. Συνήθω USB χρησιμοποιώ. Τα boot τα κάνω από USB, αλλά που έρχεται η στιγμή να κάνει ε, boot και format σε έναν παλιό υπολογιστή ο οποίος δεν έχει. Ε, δεν παίρνει USB ενώ να μπορεί να το δέχεται να το διαβάζει η μητρική του. Μιλάμε τώρα για 775 και παλιέ εποχέ ή έλα που πρέπει να εγκαταστήσει ένα τεράστιο παιχνίδι όπω είναι το GTA και βαριά να το κατεβάζει 80 GB ή έλα που θε να γράψει κανένα CD καλή ώρα για το αυτοκίνητο. Ναι, όντω είμαι από αυτού ακόμα. Και εκείνη την ώρα που το χρειάζεσαι, πιο πολύ δεν το έχει. Τελικά όπω βλέπετε είναι το μαύρο, δεν είναι το λευκό. Τελικά, μα την έφεραν στο κουτί. Έχει μια κάρτα product description instructions. Απλό, πάνω απλό, πόσο πιο απλό. Δηλαδή ένα DVD player εξωτερικό είναι. Η τιμή του 19 ευρουλάκια και το είχα τσιμπίσει. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πακέτα. Θα σα βάλω αυτό, θα σα βάλω. Αν δεν βρω το συγκεκριμένο και τι εναλλακτικέ που είχα στο μυαλό μου, ε, το καλό είναι, όπω βλέπετε, κάτι το οποίο με είχε βολέψει στο παλιό, μάλλον που θα με βολέψει στο παλιό, έπρεπε να βάζω και να βγάζω jack συνέχεια. Οπότε αυτό μπαπ το παίρνει, το συνδέει, το μαζεύει και τέλειωσε η ιστορία. Απλό, όμορφο, USB 3 το βλέπετε είναι και μπλε μέσα. Αρκετά compact, όμορφο το στυλ του, είναι πλαστικό είναι, αλλά θυμίζει brass metal. Η αλήθεια είναι ότι έχει ένα χτυπηματάκι εδώ πέρα, δεν ξέρω αν το βλέπετε στην αντιλιά που χτυπάει από πάνω το αντιλιά. Στην εντανάκλα, να το θέσω πιο σωστά. Μάικου, εδώ λέει Μάικου, στο πακέτο δεν λέει Μάικου. Anyway. Ε, φυ, ναι, πλαστικό είναι απλό, είναι αλλά μια χαρά είναι για τα λεφτάκια του. Μια χαρά θα μου κάνει τη δουλειά που θέλω να κάνει. Πα, μπαίνει στην άκρη όμορφα, χωρίς καλώδια να ψάχνω, να βάζω, να βγάζω και κομπλέ. Η αλήθεια είναι ότι. USB 3 μπορεί να τραβήξει περισσότερο ρεύμα από τον υπολογιστή, οπότε δεν θα έχει θέμα. Σε tablet, μου το, το συζητήσαμε με το φίλο Σωτήρη, έχει θεματάκια γιατί, αν το ξέρει, πέσει αλήθεια, κάρτα το κανάλι του, ε, γιατί δεν, έχει τόσο, δεν δίνει τόση ενέργεια από το OTG για να μπορέσει να διαβάσει DVD στο tablet σου ή οπουδήποτε. Οπότε για PC είναι κομπλέ. Η ενέργεια του το φτάνει και με το παραπάνω. Αν θυμάστε τα USB τα παλιά, είχαν δύο καλώδια ένα για πληροφορία, ένα για ρεύμα. Τέλο πάντων, αυτό ήταν, αυτό ήταν το unboxing, μικρό περιεκτικό. Πράγματα τα οποία ναι, τα κοροϊδεύουμε και εγώ τα κοροϊδεύω και ακόμα τα κοροϊδεύω, αλλά είναι οι στιγμή σα ξαναλέω. Αν δεν τα χρειαστεί, δεν καταλαβαίνει πόσο, πολύ τα χρεια, πόσο απαραίτητα είναι. Εμεί θα τα πούμε σε ένα άλλο unboxing. Ευχαριστώ πολύ και για την παρέα και που είστε εδώ και παρακολουθείτε. Σα ξαναλέω στην περιγραφή: έχω τα link. Έχω affiliate και το affiliate για όσου ρωτάτε, επειδή πολλά παιδιά μου στέλνουν και με ρωτάνε αν μπορώ να βάλω affiliate σε link που παίρνουν. Ναι. κυρίως Κυρίω το κάνω και υπάρχει από κάτω για να. Εσεί δεν χρειάζεστε κάτι εξτρά. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνω ένα συγκεκριμένο βίντεο για να εξηγούμε λίγο τι γίνεται με το συγκεκριμένο. Εσεί όσα θα πληρώνετε με affiliate ή χωρί affiliate είναι τα ίδια λεφτά, δεν αλλάζει κάτι. Απλά με το affiliate, επειδή και καλά σα προτείνω να τα πάρετε ένα μικρό κομμάτι γύρω στα 5% αναγορά πηγαίνει στο κανάλι και μπορώ να παίρνω κάποια προϊόντα τα οποία εσείς ζητάτε για να σας δείχνω. Αυτό αν θέλετε και έχετε τη διάθεση να υποστηρίξετε τουλάχιστον για αυτά που ζητάτε για τα προϊόντα που ζητάτε να σας δείχνω μπορείτε να τα πάρετε από κάτω ή άλλως αφαιρέστε το. Λοιπόν, τα λέμε εμείς. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.